φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το γήπεδο της ΕΑΠ στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας στο μπασκετάκι της Πάτρας. Εσύ ο πατρινός. Έχουμε Orlando Tragic εναντίον με τρύπες. Δύο ομάδες κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουν αντιμέτωπες και στα play-off. Οπότε είναι ένα πρώτο τεστ και για τους δύο για αυτά που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Βλέπουμε τις δύο ομάδες να έχουν ήδη πάρει θέση. Thank you.
Magic 1-2 με την πρώτη ευκολία των Μόπουλων. Περνάει και ο
Σάκης. Βγάζει έξω το Τζανί, εκείνο στη τελή για τρεις και αστοχή. Θα μπει στη θέση του. Βλέπουμε το τεράστιο βάθος που έχουν στο ρόστερ τους οι Τζάκι. Έχουν κάνει ήδη πολλές αλλαγές, πολλά νέα πρόσωπα. Γεωργίου για τρεις, είναι άστοχος, Σιρώνης μαζεύει. Σιρώνης ζήτησε φάουλ που το πήρε. Μπάλα στον Αγγελίνα. Σιρώνης για Τάκη, 5 δευτερόλεπτα για τους τρίπες. Ξανής για τρεις. Να ευστοχή σε σούτρο αρχοντών. Την είσοδό του στο γήπεδο της ΕΠΕ έχει κάνει ο πρόεδρος και ηγέτης τον Μίνα Ρίση, τον Αντώνη Παναγόπουλος. Γεια σου πρόεδρε, γεια σου. Βλέπουμε και το Τζανιά τώρα. Την επίθεση για το Στράτη. Γαλίφα. Κρατάει και πάρει φάουλ. Φάουλ υπέρ του Γαλίφα. Πώς θα μπορούσε άλλωστε ένας τέτοιος γίγαντας να λείπει από το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του μπασκετάκι. Κάποιος άλλος θα μπορούσε, όχι όμως ο Άντωνης Παναγόπουλος. Καλή φάση. Και θα ισοφαρίσει. Πολύ χαμηλό σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο. Yeah.
παιχνίδιό τους. Σαπουνάς από πολύ μακριά για τρεις. Τρομερό τρίποντο από Σαπουνά. Είναι άλλο και η σπεσιαλιτέ του. 10-11 μπροστά. Είναι τρίπες. Μπορεί το σκορ να είναι χαμηλό, με όμως πολλές προσπεράσεις από τις δύο ομάδες. Ο Γεργίου δεν μπορεί να σκοράρει. Είναι ο Γιάννης που έχει μπει στο παιχνίδι για τους Net Rivers. Σαπουνάς δεν μπορεί να μπει στην καλάθι. Η κόρη να πάρεσε, μπορεί να έχει την καλάθι. Σταθόπουλος. Το τελευταίο λεπτό στο δευτερόλεπτο. Καπώνης κάτω από το καλάθι. Σαπουνάς για Τσιρόνι. Τσιρώνει στις βολές. Πρώτη. Και η Κερκίνα παίρνει φωτιά. Και αυτός τη θέση του Τσιρόνι. Χειροκροτεί το Τσιρόνι. Σταθόπουλο. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Το δεκάλεπτο. Τελευταία επίθεση του Στράτη. Καπώνης με την μπάλα στα χέρια. Καλή άμυνα από τους Net Rippers. 10-15. Οι Net Rippers είναι μπροστά. Έχουν ξεκινήσει πιο θετικά από τους αντιπάλους. Επιστρέφω σε λίγο για το δεύτερο μεγάλο. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Τράτζικ να επαναφέρουν. Πάει στις βολές. Σαπουνάς. Πολύ ωραία προσπάθεια που ενθουσιάζει το κοινό της Κερκίδα. Αλλά κλέβουν οι Τράτζι. Πατρινός πίσω πέρα στο παιχνίδι. Δημόπουλος για τρεις μέσα. Τρομερό τρίποντο από τον Δημόπουλο. Ο Μαΐδης.
Για το 2-2 δεν έρχεται. 13-15. Εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά στο σκόρ. Είναι τρίπερς, οι οποίοι όμως δεν έχουν σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Βολάνο για Δημόπουλο. Τρομερία με την ενέργεια, αλλά δεν θα καλά δει. Μήπως για Μινογιάννη. Μινογιάννη σε μια πολύ ωραία φάση θα πάρει φάουλ και δύο βολές. Από τους Reapers, βλέπω τον Αγγελίνα να επιστρέψει τη θέση του Τάκη, να έχει επιστρέψει και ο Γαλήφας, ο Καπώνης. Και τώρα Καπώνης θα γυρίσει, δεν θα πατήσει καλά. Δεν προηγούνται. Ακόμα. Αγγελίνα. Μέσα από το Μενογιάννη. Και τότε προηγηθούν και στην επόμενη επίθεση. Η Τράτζη. Καθώς ο Μενογιάννης πήρε μπρος εστοχή. Στην δύο πόντων. Κάνει 5 τους πόντους του. Ήταν για 2 εν τέλει το σουτ. Άρα 4 για τον Μινογιάννη και διαφορά 2 πόντων για τους Νέτριμπερ. Βλέπει ο Θωμαίδης και τρέχουν οι Ρίπερ. Σαπουνάς. Δεν θα μπει το καλάθι. Είναι άτυχος εδώ ο Σαπουνάς. Θα πάρει 2 βολές. Πολλές για το Σαπουνά. Είμαι στην πόλη. Ο Σαπουνάς. Σε 1-17 για τους Νέτριπερς.
Επιστρέφουμε μετά το time out. Πολλά να επαναφέρει για το Στράτζικ. Με το Δημόπουλο να κατεβάζει. Δημόπουλος. Τώρα από τους τράτσους περνάει ο Σταθόπουλος. Η μπάλα είναι για τους τράτσους. Τάδος ο Μίχος έβγαλε την μπάλα εκτός. Που κερδίζει ο σύλλος των Τράτζικ. Thank you.
Περνάει ο Δημόπουλος και ο Σεργιάνης. Σε ατομική προσπάθεια πέρα από την καλάθι, την μπάλα περνάει εκτός και είναι για τους Τράτζι. Δημόπουλος, Παπαγεωργίου. Για 3, για 2. Καλαβάζει αλλά το 2. Δημόπουλος βγάζει έξω. Σταθόπουλος για 3. Προσθήσει, θα πάρει ο ίδιος επιθετικό. Βγάζει έξω, Παπαγεωργίου για 3. Είναι άστοχος. Σεργιάνης για 3. Θα στοχίσει. Δημόπουλος θα πάρει το αμυντικό rebound. Πολλές για τον Δημόπουλο. Μετά από αρκετές χαμένες βολές για τους Τράτζικ. Μέσα και η δεύτερη. 20-23, η διαφορά στο τρίποντο. Τζανής. Σεργιάνης. Σιρώνης για Σεργιάνη. Γυρίζει ευκαιρία και παίρνει δύο βολές. Κατά από πίεση, ίσως το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει. Ήταν πολύ δύσκολο το σώμα που κίνησε. Νομίζουμε είναι για τους είναι τρίπερς στο δικό του μισό που επιτίθενται με τον Τζανί να επαναφέρει. Και να παίζει για τον Τάκη. Σεργιάνης. Σιρώνης. Για Τάκη. Στη λύση του χρόνου Σεργιάνης.
γνωστή άλλωστε η Net Rippers για τις πολύ δυνατές κερκίδες. Η φετινή σεζόν είναι από τις ομάδες με τους πιο θερμούς οπαδούς.
πάνω, για δύο. Καλές άμυνες. Δείχνει να μπορούν να διαχειριστούν το παιχνίδι. Βρίσκουν λύσεις και στην επίθεση. Βάζουν ενέργεια.
ελεύθερη παραφορά. Περίπου 16 λεπτά αγώνα ακόμα και οι νέοι Drippers έχουν αυξήσει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. 26-26. Έχουν περιορίσει κατά πολύ τους πράσινους.
σκέφτη προσπάθεια, καλή φας, μία κατοικαμένη προσπάθεια για τους Στράτζερ. Σαφουδάς. Βλέπουν οι Τράτζερ. Τα πόνι για Δημόπουλο. Περιμένουν τους υπόλοιπους. Τα 9-3. Μιάστοχος. Πολάνο ξανά για 3. Ούτε τώρα.
για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 35-36 το προβάδισμα που είχαν οι Ned Rippers δεν υπάρχει πλέον σε αυτό το βαθμό. Το παιχνίδι είναι στον πόντο και αναμένεται ένα συγκλονιστικό φινάλε και επιστρέφουμε σε λίγο να το το Τζιρόνι για την πρώτη φορά στο Νέντρι και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αγγελίνας, Τζιρόνις, για τρεις. Είναι άστοχο στο Μαΐδη, πήγε να πάρει ένα τελευταίο ριμπάουντ. Το Βελάκι, μετά από την διεκδίκηση των δύο παιχτών, έδειχνε τράτζικ. Και την μπάλα είναι για τους Ορλάντο Τράτζικ με 9-24. Καθώς ο Βαγγελίνας ήταν ο μεγάλος άτυπος στις προηγούμενες φάσεις, δεν είχαμε προλάβει να πούμε. Γύρισε το γόνατό του. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό, να είναι όλα καλά και να γυρίσει δυνατός. Τώρα αποχωρεί με τη βοήθεια των συμπαιχτών του από τον αγωνιστικό χώρο. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Αυτή η φάση ίσως επηρεάσει τους Rippers. Ίσως πάλι να τους κάνει πιο δυνατούς. Καθώς τώρα πρέπει να παίξουν και για τον Αγγελίνα. Rebound.
καλάθι Τράτζικ, σώζουν την κατοχή οι Reapers. Να μην μπορεί να πετύχει καλάθι, Μητογιάννης, επιθετικό rebound. Σιρώνης. Μητογιάννης. Ο Μαΐδης. Είναι άστοχος. Και αλλαγές. Μολάνο και Γαλίφος επιστρέφουν στο παιχνίδι. Φάση από Λάνο. Οι δύο μάζοι έχουν πολύ στο σκορ. Είναι και οι δύο οργανισμένες από αυτό που συνέβη. Προσποιείται, θέλει για δύο, για στοχή. Με το βοήθεια του Μενογιάννη, ο Καπόνης παίρνει το εξωτερικό. Ζανιάς για τρεις. Να, στοχός. Σαπουνά και το Μαΐδη. Σταματάει, βγάζει έξω Σαπουνά. Που αστοχή. Οι δύο ομάδες δεν μπορούν να σκοράρουν. Ζανιάς της μάζης να περάσει. Μπολάνο. Θα χάσει την προσπάθεια. Γαλίφας επιθετικό. Επιθετικό φάουλ. Για το Μαΐδη. Ζανίς, Τάκης, Τυρώνης. Ζανίς. Τρία δευτερόλεπτα ακόμη. Τάκης, Μητογιάννης γυρίζει. Δεν θα πετύχει καλά πει. Περίπου 3 λεπτά που οι δύο ομάδες είναι χωρίς σκορ. Καπόνης να πάρει. Πολλές για τον Καπόνη. Σοφαρίζει ο Καπόνης και έχουμε σκόρ στο παιχνίδι μετά από τη διακοπή. Τυρώνης. Μινογιάννης. Κρατάει μέσα την μπάλα. Το Μαΐδη. Τάκη. Δουλεύουνε οι Τράτζικ. Δεν μπορούμε να πετύχουμε καλά αυτοί όμως. Και τώρα έχουμε χτύπημα από τον Καπόνη στο πρόσωπο, στον Ζανί. Ζήτησα να το αφηγηθώ. Και δίνεται αντιαθλητικό φάουλ.
τον Τζανί. Μέσα η πρώτη, προβάδισμα ξανά για τους Net Reapers. Την μπάλα για τους Net Reapers μετά το αντιαθλητικό. Θυμίζουμε 4 τα φάουλ των Tragic. Από πολύ νωρίς στο 4ο δεκάλεπτο. Τσιρόνης, Γιατζανής, Μινογιάννης. Τα 36 για τους Net Reapers. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out. Ολάντο για τον Τανιά. Θέλει να κλέψει τον Τανί. Δεν τα καταφέρνει. Τώρα κλέβουν οι Net Reapers και φεύγουνε. Έξω η πρώτη βολή από τον Καναδά. Δεύτερο φάουλ για τους Net Reapers. Έξω και η δεύτερη από τον Καναδά. Ριμπάουντ από τον Τζανί. Τζανίς. Θέλει βοήθεια. Έρχεται το Μαΐδης. Νέα 14 για τους Tragic. Κλέβουνε οι Net Reapers μετά από κακή συνεννόηση. Τον Tragic, ο Μαΐδης, τυρώνει. Ο Μαΐδης ξανά. Βγάζει έτσι εδώ τον Μινογιάννη. Μινογιάννη για τρεις. Θα αποσύσει πολλά με το rebound. Δημόπουλος. Καλήφας. Για Κανατά. Κανατάς θα πετύχει καλάθι. Θα μειώσει για τους Tragic. 38, το 4ο δεκάλεπτο. Πάλι τώρα από το Δημόπουλο, πάνω στο Θωμαίδη. Βολές για το Θωμαίδη, καθώς είναι το 5ο ομαδικό των Tragic. Thank you.
Κύπελλος. Καλαστάς. Θέλει φάουλ. Ένα ακόμη.
Tragic. Κινείται κανονικά. Ολάνο. Βολές για τον Καναδά. Θεμέλια νίκης. 19,1 δευτερόλεπτα μένουν, τρίτη βολή για τον Τζιρόνι. Τρεις έφτατες βολές από τον Τζιρόνι και όλα έχουν κρυφθεί. Δεν είχαν φάουλ. Δεν τελειώνει ακόμα. Καθώς έχουμε φάουλ από τον Παπαγεωργίου και δύο ακόμη βολές. Βέντρε. Πώς είναι το βλέπω τώρα. Εξήμιση δευτερόλεπτα ακόμη. Νίκος στις βολές. Η διαφορά στους 8. 6 η πρώτη βολή. Μικρή σημασία έχει πλέον. Όλα έχουν κρυφθεί. Έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ, αλλά κάτι τέτοιο νομίζω πως ήταν αδύνατο. Κολάνο, κανονικά επιτίθονται οι Τράζοι. Γάλλοι φανταστούν στο Παπαγεωργίου. Οι νέοι τρίπερς παίρνουν μια συγκλονιστική νίκη στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του Μπασκετάκη Πάτρας. Το έκαναν και για τον Αγγελίνα.
κατέβησαν ψυχή στο φινάλε και πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά και θα τα πούμε πλέον στα play-off. Καλό βράδυ!